ηλεκτρικού ρεύματος, πιθανές παρεμβάσεις στους λογαριασμούς του φυσικού αερίου αλλά και προσγείωση των προσδοκιών για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι τα βασικά μηνύματα του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στη συνέντευξή του στο Euronews. Κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη στην ελληνική υπηρεσία του Euronews. Η συζήτησή μας γίνεται σε μία ημέρα που οι τιμές της ενέργειας καταγράφουν νέο ρεκόρ. Οπότε θέλω να ξεκινήσω με αυτό και να σας ρωτήσω αν η κυβέρνηση θα λάβει νέα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και τι μορφή θα έχουν αυτά. Νομίζω η εξέλιξη των παγκόσμιων τιμών στην αγορά ενέργειας καταδεικνύει και επιβεβαιώνει την ανάγκη να υιοθετηθούν οι προτάσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την εύρεση και υλοποίηση μιας ευρωπαϊκής λύσης σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Κυρίως με την επιβολή πλαφών σε αυτές τις παγκόσμιες, διεθνείς, υψηλές τιμές. Αυτό πλέον είναι αναγκαιότητα. Και θέλω να πιστεύω ότι έχουν οριμάσει συνθήκες στην Ευρώπη ώστε να βρεθεί και να υλοποιηθεί αυτή η λύση. Πέρα και πάνω από αυτό όμως, εμείς σε εθνικό επίπεδο έχουμε χτίσει εκείνους τους μηχανισμούς έτσι ώστε η κυβέρνηση να είναι σταθερά δίπλα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη προκειμένου να καλύψουμε σημαντικό μέρος των πολύ μεγάλων αυξήσεων που παρατηρούνται στο ενεργειακό πεδίο. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για όσο είναι αναγκαίο. Μπορούμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Με κάνει έναν μηχανισμό που ξέρετε πολύ καλά ότι υλοποιείται το δεύτερο εξάμηνο. Όχι, ενώ για από εδώ και πέρα μπορούμε να... Για να είμαστε συγκεκριμένοι, θα πρέπει να ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν οι τιμές. Τα σημερινά δεδομένα, για παράδειγμα. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, τα οποία αλλάζουν κάθε 2 εβδομάδες, θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η τιμή που θα οριστεί από τους παρόχους, ποια θα είναι η συμβολή και η συμμετοχή στην επιδότηση των παρόχων και το υπόλοιπο κομμάτι θα το βάζει ο κρατικός προϋπολογισμός. Mm-hmm. Αυτό πράξαμε τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, γιατί πάντα έχουμε μια χρονική απόσταση για αυτά. Τον μεν πρώτο μήνα η επιδότηση συνολική ήταν ύψους 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Από αυτά ο κρατικός προϋπολογισμός συνέβαλε με 250 εκατομμύρια ευρώ. Τον επόμενο μήνα είχαμε όξυνση της κατάστασης. Έπρεπε η επιδότηση να είναι 1,9 δισεκατομμύριο ευρώ. Από αυτό ο κρατικός προϋπολογισμός έβαλε περίπου 700-800 εκατομμύρια. Το υπόλοιπο κομμάτι το βάζει μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης οι ίδιοι πάροχοι από τα υπερκέρδη εξαιτίας της διόγκωσης τιμής. Άρα με αυτό το μηχανισμό καλύπτουμε και θα καλύπτουμε ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο για τα νοικοκυριά είναι περίπου της τάξης του 94%, για τα κοινωνικά τιμολόγια είναι το σύνολο της επιβάρυνσης, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ένα ποσοστό της τάξης του 90% και μικρότερο ποσοστό κάλυψης για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Και αυτό το μέτρο υπάρχει περίπτωση να επεκταθεί και στο φυσικό αέριο? Υπάρχει υψηλή αβεβαιότητα. Πράγματι, στην κυβέρνηση, συλλογικά και συνεκτικά, προσπαθούμε να βρούμε τις βέλτιστες εφικτές λύσεις ώστε να περιορίσουμε το πρόβλημα το οποίο ανακύπτει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δεν μπορώ να κάνω κανέναν άλλο σχολιασμό αν δεν έχουμε εικόνα των συνολικών πρωτοβουλειών που θα αναλάβει η κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα ζει ακόμα το μεγάλο τουριστικό καλοκαίρι φέτος, ωστόσο τα σύννεφα πάνω από την οικονομία της Ευρώπης πυκνώνουν, αργά ή γρήγορα θα έρθουν και εδώ. Θέλω να ρωτήσω αν και πώς προετοιμάζεται η ελληνική κυβέρνηση για συρρήκνωση της οικονομικής δραστηριότητας στους επόμενους μήνες. Πρώτα απ' όλα, πέρα και πάνω από τον τουρισμό, η Ελλάδα είχε ισχυρότητα ανάκαμψη το 2021 από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη και φαίνεται ότι και φέτος, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, θα έχουμε μια πολύ ισχυρή ανάπτυξη. Άρα, πολύ ισχυρή ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη. Ανάπτυξη η οποία οφείλεται όχι μόνο στην αύξηση κατανάλωσης εξαιτίας και του τουρισμού, αλλά κυρίως, και αυτό είναι το σημαντικό, στην διόγκωση των εξαγωγών και στην προσέλκυση πολλών επενδύσεων, ιδιαίτερα ξένων επενδύσεων. Στο πρώτο εξάμηνο του 2022 ήδη έχουμε φτάσει στο 86% των συνολικών ξένων επενδύσεων του 2021. Αυτό σημαίνει συνεπώς ότι χτίζουμε ισχυρά θεμέλια στην ελληνική οικονομία για να αντέξει όσο είναι εφικτό, σε εξωγενείς προκλήσεις και κινδύνους σαν αυτούς που αναδείξατε. Άρα, προφανώς θα επηρεαστούμε από μια εξωγενή κρίση. Προφανώς αυτό θα έχει δυσμενείς συνέπειες και στην δημοσιονομική και στην νομισματική πολιτική. Το βλέπουμε πανευρωπαϊκά, άρα με αντίκτυπο και στην ελληνική οικονομία. Φαίνεται όμως να έχουμε ισχυρές αντοχές
ισχυρότερες από πολλές άλλες χώρες. Για την ελληνική πλευρά θα γίνει κάποια αναπροσαρμογή των στόχων και των πολιτικών το επόμενο διάστημα? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι η ανάπτυξη θα είναι υψηλότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις. Mm-hmm. Αλλά ταυτόχρονα και ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος. Οι δημοσιονομικοί στόχοι παραμένουν οι ίδιοι που είχαμε θέσει. Βεβαίως, εξαρτάται και από την δυναμική που θα έχει η οικονομία ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης. Αλλά σε κάθε περίπτωση τους βασικούς στόχους δεν τους απεμπολούμε. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι σε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, αξιοποιώντας δημοσιονομικό χώρο επωφελία της κοινωνίας. Μια που αναφερθήκατε σε αυτό, θέλω να ρωτήσω αν το γενικό περιβάλλον αβεβαιότητας στην παγκόσμια οικονομία θα επηρεάσει τις εξαγγελίες που θα γίνουν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρα πολλούς δείκτες οι οποίοι θα πρέπει να συνεκτιμηθούν προκειμένου ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση να προχωρήσει σε εξαγγελίες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, αναδεικνύεται και σωστά τις προκλήσεις που εξελίσσονται στο ενεργειακό πεδίο. Ταυτόχρονα όμως, την ίδια περίοδο, έχουμε πολύ ισχυρή αύξηση των ξένων επενδύσεων, όπως είπα πριν, έχουμε διόγκωση των εξαγωγών, έχουμε συρρήκνωση της ανεργίας, έχουμε ένα εξαιρετικό τουριστικό κλίμα που στο πρώτο εξάμηνο έχουμε καλύψει το 96% των εσόδων του 2019, έχουμε ισχυρή ανάπτυξη. Άρα έχουμε θετικούς, σημαντικούς, πολλούς δείκτες για την οικονομία, οι οποίοι θολώνουν από μια δύσκολη πραγματικότητα που επηρεάζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Όλα αυτά συνεκτιμώνται έτσι ώστε να βρεθεί και θα υπάρξει ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για να καλυφθούν κάποιες από τις ανάγκες των πολιτών το τελευταίο τρίμηνο του 2022 και σημαντικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης για το 2023. Εν ώψη και της κατάθεσης του προσχεδίου του προϋπολογισμού την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα μέτρα, αλλά μπορείτε να μας δώσετε εικόνα για το πού θα δοθεί περισσότερο βάρος, θα είναι προς τη μείωση της φορολογίας ή προς την αύξηση επιδομάτων ή αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, για παράδειγμα, των συντάξεων. Η δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης είναι συνδυασμός αυτών των παραγόντων. Την τελευταία τριετία έχουμε μειώσει και συνεχίσουμε να μειώνουμε κατά μόνιμο τρόπο φόρους και ασφαλιστικές εισφορές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη. Ταυτόχρονα όμως, εξαιτίας αυτών των εξωγενών μεγάλων κρίσεων που είχαμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε, υγειονομική και ενεργειακή, οφείλαμε να χτίσουμε ένα δίκτυο ασφαλείας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό το συνδυασμό θα εξακολουθήσουμε να πράττουμε και στο μέλλον. Θα εξαρτηθεί την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου από τον δημοσιονομικό χώρο ο οποίος θα δημιουργηθεί και τις προτεραιότητες οι οποίες θα ανακύψουν από την κυβέρνηση με την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού. Ο δημοσιονομικός χώρος θα εξαρτηθεί από τον ρυθμό ανάπτυξης οικονομίας που θα ανακοινώσει η Ελστάτ την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου για το δεύτερο τρίμηνο του 2022, θα εξαρτηθεί από την πορεία του τουρισμού μέσα στο καλοκαίρι, θα έχουμε καλύτερη εικόνα, και από την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος στη συνέχεια θα επιστρέψει στην ελληνική κοινωνία ανάλογα και με το ποιες θα είναι οι τιμές στο πεδίο της ενέργειας, κυρίως του φυσικού αερίου, το επόμενο χρονικό διάστημα. Όσο χρειάζεται να δώσουμε μεγαλύτερες επιδοτήσεις για να πιάσουμε τα ποσοστά κάλυψης που σας είπα προηγουμένως, τόσο περιορίζονται οι δυνατότητες για άλλες επιλογές άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής. Σας ρωτάω γιατί έχετε δεχθεί και μία κριτική ως κυβέρνηση ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια και έχετε παραμελήσει εντός εισαγωγικών τη μεσαία τάξη. Η μείωση του ένφια κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το 2018, περίπου 37% μεσοσταθμικά, καλύπτει κατά κύριο λόγο τη μεσαία τάξη. Η μείωση της φορολόγησης σε όλες τις επιχειρήσεις από το 29% στο 22% καλύπτει και όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα καλύπτει όλη τη μεσαία τάξη, όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες κατά αντιστοιχεία αναφέρεται και στη μεσαία τάξη. Και θα μπορούσα να σας αναφέρω και μια σειρά από άλλους δείκτες οικονομίας και μόνιμες μειώσεις φόρων που είχαν ως προτεραιότητα τη μεσαία τάξη. Ταυτόχρονα, στα μέτρα στήριξης κοινωνίας, η επιδότηση δεν έχει
εισοδηματικά κριτήρια, η επιδότηση είναι για το σύνολο της κοινωνίας. Άρα περιλαμβάνεται η μεσαία τάξη. Προφανώς όμως υπάρχουν και κάποια μέτρα πολιτικής τα οποία κατευθύνονται σε αυτούς που έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη. Και αυτό το πράξαμε με πλήρη συνέστηση του κοινωνικού προσήμου που πρέπει να έχει η οικονομική πολιτική δύο φορές, και το Δεκέμβριο του 2021 και τον Απρίλιο του 2022. Υπουργέ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά όλος αυτός ο δημοσιονομικός χώρος στον οποίο αναφερθήκατε έρχεται από τη μεσαία τάξη. Και μια που πρόσφατα η χώρα μας γιόρτασε εντός εισαγωγικών την έξοδο από το πρόγραμμα ενισχυμένης εποπτείας, θέλω να ρωτήσω όλα αυτά τα βάρη που έφεραν τα μνημόνια, τώρα που είμαστε έξω και από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να απαλληφθούν? Δηλαδή, αναφερθήκατε στον έμφυα. Έχει μειωθεί μεν, αλλά συνεχίζει ο ελληνικός λαός να πληρώνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο ΦΠΑ παραμένει στο 24%. Η εισφορά αλληλεγγύη στους δημοσίους υπαλλήλους παραμένει, για να μην αναφερθούμε στις επιβαρύνσεις στα καύσιμα. Αυτά δεν θα έπρεπε να είχαν, από τη στιγμή που γιορτάζουμε την έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία, να είχαν απαλληφθεί? Μιλήσατε για δημοσιονομικό χώρο και ότι θα πρέπει ο δημοσιονομικός χώρος να επιστραφεί. Να είμαστε όμως λίγο πιο σαφείς. Το 20, το 21 και το 22, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, η Ελλάδα, όπως και σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, θα έχει πρωτογενή ελλείμματα. Τι σημαίνει πρωτογενές έλλειμμα? Έχει δαπάνες περισσότερα από έσοδα. Άρα αξιοποιούμε το ταμείο της χώρας και τις εξόδους στις αγορές που κάναμε και κάνουμε με διορατικότητα και χαμηλό κόστος δανεισμού, για να χρηματοδοτήσουμε την ελληνική οικονομία, την πραγματική οικονομία, να χτίσουμε δίκτυα ασφαλείας πάνω από την νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όταν συνεπώς χρησιμοποιώ τον όρο δημοσιονομικός χώρος, ο δημοσιονομικός χώρος πρέπει να αξιοποιείται με φιδό, γιατί προέρχεται από έλλειμμα, όχι από πλεόνασμα. Σε αυτή τη συγκύρια, συνεπώς, αξιοποιούμε αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο, που βεβαίως είναι έλλειμμα, με τέτοιο τρόπο που να βοηθήσουμε τη μεσαία τάξη με μόνιμες μειώσεις φόρων. Είπατε για τον ένφια, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή το ύψος του ένφια είναι χαμηλότερο από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ. Η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, γιατί όλες οι χώρες παγκοσμίως έχουν φόρο ακίνητης περιουσίας. Καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται να φύγει ποτέ αυτός ο φόρος. Φόρος ακίνητης περιουσίας δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να μην έχει. Είναι ένα στοιχείο της αξιολόγησης του πλούτου που έχει ένας πολίτης, του διαθέσιμου εισοδήματός του. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να μην έχει φόρο ακίνητης περιουσίας. Άρα ο ένφια δεν πρόκειται να καταργηθεί ποτέ. Μα δεν είχε πει κανείς ότι θα καταργήσει τον ένφια. Πείτε μου μία δήλωση της κυβέρνησης πριν τις εκλογές που έλεγε η κατάργηση ένφια. Τι λέγαμε και το υλοποιήσαμε? Λέγαμε ότι θα μειώσουμε μεσοσταθμικά τον ένφια κατά 30%, φτάνοντας στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Και τελικά το 30% το κάναμε 35%. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι σήμερα που μιλάμε, το 60% του συνολικού ένφια έχει πληρωθεί ήδη μία και έξω από την ελληνική κοινωνία. Γιατί έχει μειωθεί πολύ, πολύ σημαντικά. Μιλήσατε για την εισφορά αλληλεγγύης. Η εισφορά αλληλεγγύης έχει καταργηθεί εδώ και 2 χρόνια για τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό περιλαμβάνει και δημοσίους υπαλλήλους ή συνταξιούχους οι οποίοι έχουν εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα. Και δέσμευσή μας είναι να αξιοποιήσουμε μελλοντικά δημοσιονομικό χώρο, πιθανότατα το 2023, για να καταργήσουμε την εισφορά αλληλεγγύης και στους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Άρα, ήδη έχουμε επιστρέψει ένα μεγάλο κομμάτι αυτών που ήταν οι τεράστιες αιτήσεις κοινωνίας πίσω στην κοινωνία. Θεωρώ ότι στο πεδίο της φορολογικής πολιτικής έχουμε απόλυτη συνέπεια προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών πράξεων. Βεβαίως, οι δύο κρίσεις, η υγειονομική και η ενεργειακή, μας ανάγκασαν και εμάς, όπως και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, να μετακινήσουμε λίγο τα goalpost. Τι σημαίνει πολύ απλά αυτό? Από εκεί που δίναμε έμφαση στις μειώσεις φόρων, να πρέπει να χτίσουμε και δίκτυα ασφαλείας αυξάνοντας δαπάνες. Γιατί? Για να στηρίξουμε τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Άρα, ασκούμε ένα μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής που περιλαμβάνει και τους δύο πυλώνες. Απευθύνεται στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά είναι με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέλω να σας ρωτήσω για την αναφορά που κάνατε στην πληρωμή του ένφια. Έχετε πει ότι μεγάλο μέρος των φορολογουμένων έσπευσε να προεξοφλήσει τις υποχρεώσεις. Αυτά τα έσοδα, όταν θα λείψουν από τον προγραμματισμό των επόμενων μηνών, έχετε κάποιο προβληματισμό για το πώς θα καλυφθούν? Το ρωτάω με δεδομένο ότι
Υπάρχει κίνδυνος το κλίμα στις διεθνείς αγορές να επιδεινωθεί και η Ελλάδα δεν έχει αποκαταστήσει ακόμα την επενδυτική της βαθμίδα. Η απάντηση είναι απλή. Σας είπα προηγουμένως για διορατική εκδοτική στρατηγική. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ταμιακά διαθέσιμα περίπου 39 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Και έχουμε καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι των μελλοντικών αναγκών μας της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να καλύψουμε και δυσμενέστερες συνθήκες στις διεθνείς αγορές. Όχι ότι δεν πρέπει να επικοινωνούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα με τις αγορές ως μια κανονική χώρα. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο που μου αναδείξατε, αν θέλετε, δείχνει και την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Το γεγονός ότι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας ήρθε τον μήνα Ιούλιο και Ιούνιο και πλήρωσε μπρος το βαρός ένα μεγάλο κομμάτι των φορολογικών δηλώσεων, σημαίνει ότι πράγματι ένα κομμάτι αυτών που εκτιμούσαμε στο μέλλον ήρθαν μπροστά. Δημοσιονομικά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ταμιακά, συνεπώς, το ταμείο της χώρας έχει περισσότερα φέτος, το καλοκαίρι, θα έχει λιγότερα αργότερα. Ως πράξη, το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Άρα, αυτόν τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται εξαιτίας της μεγαλύτερης σύσπραξης εσόδων, δεν μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε για να δώσουμε παροχές, διότι ούτως ή άλλως θα τον είχαμε μεταγενέστερα. Γι' αυτό και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και όχι υπερενθουσιασμό στον τρόπο με τον οποίο κάποιος αποτυπώνει την υπέρβαση των φορολογικών εσόδων σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Το πω πολύ απλά, έχουμε μια υπέρβαση 5 δισεκατομμύρια ευρώ στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού σε σχέση με τους στόχους, όμως αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας πλήρωσε τον ένφια πολύ νωρίτερα, ενώ εμείς προγραμματίζαμε από το Σεπτέμβριο και μετά, και ένα σημαντικό κομμάτι επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποίησε το κίνητρο της έκπτωσης του 15% και πλήρωσε επιστρεπτές προκαταβολές εμπρός το βαρός. Μία στις δύο επιχειρήσεις πλήρωσε το σύνολο των επιστρεπτών προκαταβολών περίπου ύψος 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσα στον Ιούλιο, χωρίς να μειωθούν οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα των φυσικών προσώπων. Άρα από αυτά τα 5 δις, πόσα είναι διαθέσιμα για παροχές στη ΔΕΘ? Θα πρέπει να το δούμε αυτό τον Σεπτέμβριο, όταν θα έχουμε εικόνα των πραγματικών δεδομένων του καλοκαιριού. Να σας πω όμως και να επαναλάβω. Επειδή το χρόνος είναι μικρός, μιλάμε για μία εβδομάδα. Απλά να υπενθυμίσω ότι ήδη δύο φορές έχει αξιοποιηθεί τμήμα του δημοσιονομικού χώρου που μόλις σας μοιράστηκα μαζί σας. Την πρώτη φορά για πιο γενναίες ενισχύσεις στο πεδίο του ηλεκτρικού ρεύματος, μεταξύ άλλων και για την κάλυψη του 60% αναδρομικά αυτών που πλήρωσε η κοινωνία για την επιβάρυνση του προηγούμενου εξαμήνου. Άρα, ο πρώτος δημοσιονομικός χώρος αξιοποιήθηκε για την ενέργεια. Ο δεύτερος δημοσιονομικός χώρος τον Ιούνιο αξιοποιήθηκε για το Fuel Pass 2. 200 εκατομμύρια ευρώ. Τμήμα συνεπώς αυτών των αυξημένων εσόδων, σας είπα, του εξαμήνου, έχει ήδη αξιοποιηθεί εποφελία των πολιτών. Ο δημοσιονομικός χώρος του καλοκαιριού θα αξιοποιηθεί για το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Υπουργέ, είστε σε αυτή τη θέση 3 χρόνια. Έχετε περάσει και κρίσεις και ανασχηματισμούς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια ήταν η πιο δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίσατε. Υπάρχουν πολλές δύσκολες καταστάσεις. Προφανώς όταν έχεις κρίσεις εξωγενείς που δεν μπορεί να ελέγξεις την ένταση και την έκτασή τους, γιατί δεν εξαρτάται από οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιοδήποτε κράτος μέλους της Ευρωζώνης. Άρα αυτές είναι δύσκολες στιγμές, στις οποίες θα πρέπει να λειτουργήσεις με ψυχραιμία και με διορατικότητα, έτσι ώστε και έγκαιρα να βοηθήσεις την κοινωνία, αλλά να κρατήσεις και πολεμοφόδια όταν υπάρχει το άγνωστο στο μέλλον. Σήμερα είναι μια τέτοια συγκύρια. Mm-hmm. Έχουμε εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου, εκτόξευση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και υψηλή αβεβαιότητα μπροστά. Οπότε θα πρέπει και να είμαστε κοντά στην κοινωνία, αλλά να είμαστε και έτοιμοι μελλοντικά, χωρίς να καταρρεύσει η χώρα, να βοηθήσουμε τους πολίτες όσο μπορούμε, όσο είναι εφικτό, αλλά και όσο είναι αναγκαίο. Θα επιστρέφατε σε αυτή τη θέση μετά τις εκλογές, αν σας δίνονταν η ευκαιρία? Αυτό το ερώτημα πρέπει να το θέσετε στον Πρωθυπουργό. Εσείς προσωπικά θα θέλατε? Το ερώτημα πρέπει να το θέσετε στον Πρωθυπουργό. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.